Λοιπόν, η Λίλη Πυράκη έχει πάει ήδη εκεί στο Λίβερπουλ. Το κορίτσι. Διακτηνίστηκε. Διακτηνίστηκε. Και εμείς εδώ σήμερα θα μιλήσουμε για το τραγούδι του Ηνωμένου Βασιλείου, παιδιά, το οποίο πάει απευθείας στον Ξύλ που βρισκόμαστε. Νομίζω ότι Ισραήλ είναι ακόμα στην πρώτη θέση. Ισραήλ, Κύπρος, Αλβανία είναι η πρώτη τριάδα. Ναι. Εμείς είμαστε τέταρτοι, μπράβο μας. Νορβηγία μετά, Ιταλία, Φιλανδία, Γαλλία. Εμείς είμαστε κόντρα από τα άλλα προγνωστικά, παιδιά. Καλά, δεν έχουμε ακούσει και όλα τα τραγούδια. Θα διαμορφωθούν. Καλά, ακόμα και στα προγνωστικά βλέπουμε ότι οι κατατάξεις αλλάζουν συνεχώς. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Τώρα θα αρχίσει να εξελίσσεται το όλο θέμα. Θέλω να ψηφίσουμε και θέλω και αιτιολόγηση, έτσι, όχι. Βέβαια. Θα την εμίχω. Μίλα τώρα, ισόπαση για πάντα. Μιλήσω όταν πρέπει να μιλήσω. Τώρα πρέπει να μιλήσω. Θα σου πω ότι γενικά με έχει μπερδέψει λίγο το τραγούδι. Δηλαδή, από τη μία το τραγούδι κάπου πάει να μ' αρέσει, κάπου δεν μου αρέσει. Μ' αρέσει πολύ το βίντεο κλιπ που είναι λίγο αλόκοτο, αλλά είναι και πολύ φρέσκο νεανικό. Μ' αρέσει η παρουσία που τραγουδάει πάρα πολύ. Οπότε θα βάλω ένα εφτάρι. Εφταράκι ο Μίχος. Ναι, τεκμηριωμένο όμως εφτάρι, είδατε. Ωραίος. Μίλησε ο Μίχος. Ο σεφ της καρδιάς μας. Η Λιλή. Εγώ. Να δώσει το λόγο στη Λιλή ο σεφ της καρδιάς. Ναι, είτε,